υπάρξει αυτή η αναμόρφωση του προϋπολογισμού μέσα σε μόλις 15 μέρες και να υπάρξει και μια ορισμένη διόρθωση ορισμένων λογιστικών στοιχείων τα οποία βρήκαμε τώρα την τελευταία στιγμή και για τα οποία εισηγούμε επίσης να υπάρξει έγκριση από το Σώμα με βάση απόφαση σημερινή της Οικονομικής Επιτροπής, λογιστικά στοιχεία τα οποία αφορούν μείωση των εσόδων από το κρατικό προϋπολογισμό σε σχέση με αυτά τα οποία είχαμε προβλέψει, αθρηστικά κατά περίπου 900.000, όμως χωρίς μείωση των αντιστοίχων δαπανών στις οποίες αναφέρονται, παραδείγματος χάρη στη μεταφορά των μαθητών, εκείνο το μεγάλο κονδύλι, διότι θα καλύψουμε από τα διαθέσιμα της περιφέρειας ακριβώς όλες τις ανάγκες για τη μεταφορά των μαθητών, παρότι τα χρήματα τα οποία θα πάρουμε από τον κρατικό προϋπολογισμό θα είναι μειωμένα. Με αυτές τις σκέψεις επιτρέψτε μου να μπω στην πολιτική ουσία του ζητήματος. Ο προϋπολογισμός του 2015 συνιστά, αλλά το πλεώνασμα αυτό είναι επίσης και πλεώνασμα πελατειακών σχέσεων και εικονικών έργων, γιατί με βάση την ύπαρξη αυτών των εκατομμυρίων εντασσόντουσαν εικονικά έργα, έργα που μεταφερόντουσαν από χρόνο σε χρόνο χωρίς να υλοποιούνται. Κυριολεκτικά δεν υπάρχει σελίδα του προϋπολογισμού επενδύσεων που να μην περιλαμβάνει σειρά τέτοιων έργων, τα οποία φυσικά εξυπηρετούσαν με τη σειρά τους μια πελατειακή σχέση. Και ορίστε το αποτέλεσμα με αριθμούς. Για τον προϋπολογισμό του 2013, επενδύσεις 213 εκατομμύρια, πραγματικός απολογισμός επενδύσεων 22 εκατομμύρια, σχεδόν το 10%, αλλά και πλεώνασμα 313 εκατομμύρια, όπως είπα, σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Να γιατί μιλάμε για πλεώνασμα απραξίας. Το εντυπωσιακό είναι ότι μέσα σε αυτή την κατάσταση απραξίας είχαμε και μεγάλη αταξία με ό,τι αυτή συνεπάγεται ή συμφύεται. Αναφέρθηκε η Περιφερειάρχης στο ζήτημα του διπλογραφικού και να επισημάνω ότι μη έχοντας η Περιφέρεια Αττικής διπλογραφικό δεν είχε ισολογισμό. Μα δεν έχει ούτε καν συστηματική καταγραφή της περιουσίας της. Δεν υπάρχει ε9 της περιφέρειας. Και την ίδια στιγμή, ενώ κάθε χρόνο στις εισηγητικές εκθέσεις των προϋπολογισμών καταγράφεται η ισχυρή βούληση εντός εισαγωγικών της περιφέρειας για απόκτηση ιδιόκτητων κτηρίων, αυτά δεν έγιναν ποτέ και η πραγματικότητα είναι ότι πληρώνουμε 8,5 εκατομμύρια περίπου το χρόνο σε νίκια, ορισμένα από τα οποία είναι υπέρογκα σε προκλητικό βαθμό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τις 22 Οκτωβρίου που ολοκληρώθηκε η συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής μέχρι τις 8 Οκτωβρίου που υποβάλαμε τον προϋπολογισμό στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση, δηλαδή μέσα σε λιγότερο από 15 μέρες, αναμορφώσαμε τον προηγούμενο προϋπολογισμό σε ένα τμήμα του μικρό μεν, σε μια κρίσιμη μάζα κονδυλίων, ενδεικτική όμως της νέας κατεύθυνσης που θέλουμε να πάρει η Περιφέρεια Αττικής. Και δεσμευόμαστε ότι στους επόμενους 3 μήνες, μέχρι την πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού που θα γίνει το Γενάρη, θα ελέγξουμε γραμμή-γραμμή, κονδύλι το κονδύλι και θα κάνουμε παντού τις αναγκαίες διορθώσεις και εντάξεις νέων δαπανών, αξιοποιώντας ταυτόχρονα στο έπακρο το νέο ΕΣΠΑ, τόσο στο περιφερειακό σκέλος όσο και στα τομεακά προγράμματα στα οποία δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση. Θα επανέλθουμε λοιπόν. Δεν τελειώσαμε με τον προϋπολογισμό αυτόν που μας παραδόθηκε στις 5 Σεπτέμβρη. Γιατί δεν ήταν εφικτό να τελειώσουμε μέσα σε 15 μέρες. Αλλά θα επανέλθουμε και δεσμευόμαστε ότι θα τιμήσουμε μέχρι κεραίας όλες τις δεσμεύσεις τις οποίες έχουμε αναλάβει απέναντι στο λαό της Αττικής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παρέμβασή μας στην παρούσα φάση αφορά, όπως είπα, μια κρίσιμη μάζα περίπου 10% των ελαστικών δαπανών και δι' αυτών οι οποίες δεν καλύπτονται από συμβάσεις, είτε προγραμματικές συμβάσεις, γιατί εκεί χρειάζεται περισσότερο.
περισσότερος χρόνος, μεγαλύτερη προσοχή και ακριβής μελέτη των επιπτώσεων. Στο πλαίσιο που περιγράφεται εδώ, μας δόθηκε η δυνατότητα να προβούμε σε μειώσεις κονδυλίων ύψους 38 εκατομμυρίων ευρώ περίπου και αντίστοιχες αυξήσεις πάλι 38 εκατομμυρίων ευρώ, διατηρώντας τα ταμιακά διαθέσιμα στο ίδιο ύψος. Οι αυξήσεις δαπανών, στις οποίες εμείς εισάγουμε και είναι αυτές που δίνουν τη νέα κατεύθυνση, χωρίζονται αφενός σε δαπάνες για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης ύψους περίπου 11,3 εκατομμυρίων ευρώ, νέες δαπάνες περίπου 30% του συνόλου των αυξήσεων δαπανών, και σε δαπάνες με παραγωγικό αναπτυξιακό χαρακτήρα ύψους περίπου 26,7 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή περίπου 70% του συνόλου των αυξήσεων δαπανών. Η παρέμβασή μας σε αυτή την κρίσιμη μάζα ισχυρίζομαι ότι σηματοδοτεί μια νέα κατεύθυνση, και επιτρέψτε μου να σας αναφέρω 7 συγκεκριμένους λόγους γι' αυτό. Πρώτον, δηλώνουμε ότι την περιφέρεια Αττικής την αφορά η ανθρωπιστική κρίση. Πολλαπλασιάζουμε τα ανεμικά κονδύλια που δίνονταν. Τα εξαπλασιάζουμε για την ακρίβεια. Και αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα. Δεύτερον, δηλώνουμε ότι εμείς δίνουμε προτεραιότητα στην υπέρβαση της τωρινής κατάστασης με παραγωγική ανασυγκρότηση, παρακαλώ λίγο, όχι με απλή φιλανθρωπία. Γι' αυτό κατανέμουμε την παρέμβαση 30% κοινωνική ανακούφιση, 70% αναπτυξιακή πρωτοβουλία. Τρίτον, δηλώνουμε ότι η αναπτυξιακή μας πρωτοβουλία έχει κοινωνικό πρόσημο. Επιδιώκουμε να οθήσουμε τη δημιουργικότητα των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη δημιουργικότητα της νέας γενιάς των μορφωμένων παιδιών, και να μείνουν στην Αττική τα μορφωμένα παιδιά. Να ανοίξουμε δρόμο. Όχι στα μεγάλα συμφέροντα του εύκολου κέρδους και της διαπλοκής. Επιδιώκουμε ταυτόχρονα να δώσουμε ισχυρή όθηση στη συνεργατική οικονομία, και υπάρχει πληθώρα δράσεων στον τομέα αυτό, τις οποίες εισηγούμαστε και πολύ περισσότερες από αυτές που θα φέρουμε στη συνέχεια, ταυτόχρονα διαμορφώνοντας το εγκαταλελειμμένο επί δεκαετίες συγκρότημα κτηρίων του Λυσιατρίου στο Βοτανικό σε νέο τοπόσιμο για την Αθήνα, όπως η κοντινή του Τεχνόπολη, ένα τοπόσιμο τεχνολογικής αιχμής και συνεργατικής οικονομίας. Τέταρτον, θέλουμε να φέρουμε στο επίκεντρο την ενδογενή παραγωγή, τόσο στον πρωτογενή τομέα όσο και στον τομέα της γνώσης. Γι' αυτό προωθούμε τις προγραμματικές συμβάσεις με τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πέμπτον, ολοκληρώνω. Σηματοδοτούμε την ανάπτυξη των υποδομών με παράλληλο σεβασμό του περιβάλλοντος. Προωθούμε έκτον λύσεις σε βασικά προβλήματα που αφορούν τη ζωή των πολιτών στην Αττική, πρώτα και κύρια την οδική ασφάλεια. Και έβδομον, ανοίγουμε την ατζέντα των κινημάτων για το περιβάλλον με πρώτο τον Ημιτό και το Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας. Ακολουθεί διαδικασία ερωτήσεων. Αν υπάρχουν κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις, αλλιώς πω μια ερώτηση. Ο κύριος Πρωτούλης, ερώτηση. Όχι, για τα πρακτικά. Ναι, μια ερώτηση που μας γεννήθηκε τώρα από τον εισηγητή της πλειοψηφίας. Θα θέλαμε να ρωτήσουμε τον εισηγητή, τα 20 εκατομμύρια ευρώ που δίνονται στη Φιλαδέλφεια πηγαίνουν για το Άλσος? Κυρία Κουτσούμπα. Επειδή δεν είναι διευκρινιστική, για το που πηγαίνουν. Αλήθεια, επειδή έχει μια μεγάλη αύξηση, μακάρι να αντιστοιχεί σε μόνιμες προσλήψεις, αλλά επειδή αμφιβάλλω, έχει μια μεγάλη αύξηση στα ποσά που αντιστοιχούν σε μισθοδοσίες υπαλλήλων. Και στα ΙΚΑ, σε όλα. Θέλετε να μας πείτε από πού προκύπτει αυτό? Ακόμα και στις θέσεις ευθύνης έχει μεγάλη αύξηση. Ξαναλέω, μακάρι να είναι από προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Στο δεύτερο είναι καλά το λέτε. Και στο πρώτο, πολύ σύντομα, με συγχωρείτε, και στο πρώτο, πολύ σύντομα, κύριε Πρωτούλη. Λέω καλά το λέτε, ναι, σε αυτή την κατεύθυνση. Και το δεύτερο, σε ό,τι
το πρώτο ερώτημα το οποίο αναφέρει ο κύριος Πρωτούλης. Θέλω να σας πω, κύριο Πρωτούλη, ότι αυτό το κονδύλι, όπως τα είδατε στα συνοδευτικά υλικά τα οποία σας έχουμε στείλει, είναι από εκείνα στα οποία δεν παρεμβήκαμε. Θα παρεμβούμε και σε αυτά τα κονδύλια, ανάλογα με τα πράγματα τα οποία θα δούμε όταν θα μελετήσουμε τις όποιες συμβάσεις έχουν υπάρξει, αν έχουν υπάρξει. Και βεβαίως να σας πω ότι για το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας, για το οποίο δεν προβλεπόταν καμία δαπάνη, εμείς προβλέπουμε στον προϋπολογισμό 750.000 ευρώ για να γίνει το άλσος βιώσιμο, για να αναπτυχθούν δραστηριότητες ήπιες μέσα στο άλσος. Πάντα όλα αυτά σε συνεργασία, σε αμέριστη συμπαράσταση και στενή συνεργασία με το Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας. Όχι, νομίζω ολοκληρώθηκε. Δεν θα γίνουν ερωτήσεις. Θα περάσουμε στις τοποθετήσεις. Με συγχωρείτε. Ακούστε. Είπα από την αρχή, κυρία Γιαννακάκη, με συγχωρείτε. Είπα από την αρχή που θέλω να κάνω ερωτήσεις. Αρχικά κανένας, σηκώθηκαν δύο χέρια, ήταν ο κύριος Πρωτούλης. Εντάξει, είναι ευνόητο όταν παίρνει το λόγο κάποιος, κλείνει ο κατάλογος. Τώρα μην κάνουμε θέμα. Αν θα διευκρινιστεί η ερώτηση, ωραία. Έχουμε πάρει τον πίνακα 2 που αναφέρεται στις αυξήσεις δαπανών αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό. Και αναφέρεται επανασύνδεση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού σε περιπτώσεις που έχουν διακοπεί λόγω ένδεσης. Δεν βλέπω. Λόγω ένδειας. Όχι, το ξέρω. Με συγχωρείτε, έτσι το ξέρω. Καλό ησυχία. Λοιπόν, και λέτε 2.250. Έχετε κάνει καταμέτρηση πόσες είναι ηλεκτρικού ρεύματος και έχει καταγραφεί αυτό το ποσό. Και εάν δεν έχετε κάνει, οι επανασυνδέσεις και δεν φτάνουν αυτά τα χρήματα που έχετε βάλει στον προϋπολογισμό. Η κυρία Γιαννακάκη. Διευκολύνεται να έρθει το μικρόφωνο στην κυρία Γιαννακάκη για να μην υπάρχει μια δυσκολία. Ευχαριστούμε, κυρία Κουτσούμπα, για την εξυπηρέτηση. Το εξής, τουλάχιστον από ό,τι είδαμε εμείς, δεν δημιουργείται καμία νέα δράση όσον αφορά στις κοινωνικές δομές ή στις δομές επιχειρηματικότητας και ότι απλά επιλέγεται να συνεχιστούν κάποιες άλλες. Αν κάνουμε λάθος, θα θέλαμε περισσότερα στοιχεία και να μας διορθώσετε. Ευχαριστώ. Και ο κύριος... Το διάστημα από τη στιγμή που ανέλαβε η νέα διεύθυνση της περιφέρειας μέχρι την κατάθεση του προϋπολογισμού και αναρωτιέμαι πώς διαπίστωσαν ότι χρειάζεται να σχεδόν διπλασιαστούν οι αμοιβές για το προσωπικό, δηλαδή από 2.569.000 που διαμορφώνεται το 2014 και από 1.053.000 που ήταν το 2013 να πάνε στα 5.505.000 και ταυτόχρονα να χρειάζονται 2.900.000 για υπεροριακή εργασία. Δηλαδή, βάσει ποιας μελέτης έγινε αυτό, όπως επίσης ποιες είναι οι αμοιβές νομικών προσώπων που είναι 7.526.000. Δηλαδή, καταλαβαίνω την εισήγηση της κυρίας Περιφερειάρχου. Καταλαβαίνω και τη δικιά σας τοποθέτηση ότι θα επανέλθουμε σε θέματα προϋπολογισμού, γιατί φαντάζομαι ότι επιτροχάδιν τα είδατε. Αλλά βάσει ποιας μελέτης διαπιστώσατε ότι χρειάζεται να υπερδιπλασιαστούν, να τριπλασιαστούν σχεδόν οι αμοιβές του προσωπικού της περιφέρειας? Άλλη ερώτηση υπάρχει, απαντάω. Λοιπόν, κύριε Τζίμερε, σε ό,τι αφορά την αύξηση των δαπανών, το απάντησα προηγουμένως. Σε ό,τι αφορά την αύξηση των δαπανών, με ισοδοσία, σε ό,τι αφορά... Δεν είναι ότι θα προσ...
Κοιτάξτε, το πρώτο και το βασικό, να σας το πω έτσι γιατί βιάζεστε, είναι ότι θα ενταχθεί, ζητάτε μελέτες. Κύριε Τζίμερη, μην κάνουμε διάφορα, θα πάρετε το λόγο, θα μιλήσετε. Γνωρίζετε ότι θα ενταχθεί στον οργανισμό της περιφέρειας ο οργανισμός των λαϊκών αγορών που είναι 90 άτομα. Το γνωρίζετε. Λοιπόν, αφήστε με. Λοιπόν, πρώτον, δεύτερον, σε ό,τι αφορά τη ουσιώδη αύξηση η οποία υπάρχει στο ποσό των δαπανών για νομικά πρόσωπα. Εκεί πέρα περιλαμβάνονται προγραμματικές συμβάσεις με νομικά πρόσωπα, όπως με πανεπιστήμια, που θέλουμε να αναπτύξουμε αυτή τη σχέση περιφέρειας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ακριβώς τόσο για προγράμματα έρευνας, όσο και για προγράμματα κοινωνικής πολιτικής. Υπάρχουν ήδη προγράμματα, για παράδειγμα, παροχών υπηρεσιών υγείας, τα οποία μπορούν να περάσουν μέσα από πανεπιστημιακές κλινικές. Και τέτοια προγράμματα, ειδικά για συμπολίτες μας που βρίσκονται σε δεινή θέση, θα τα προωθήσουμε. Σε αυτό λοιπόν τον κωδικό περιλαμβάνονται όλα αυτού του είδους τα προγράμματα. Αν ανατρέξει κανείς στον προϋπολογισμό των ενωτήτων, ανά τομέα, δηλαδή βόρειο τομέα κτλ., υπάρχουν αναλυτικά οι δράσεις οι οποίες προβλέπονται. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο είπε η κυρία Γιαννακάκη, να πω ότι πραγματικά ένα μεγάλο μέρος των δαπανών της κοινωνικής πολιτικής, αυτής της αύξησης κατά 12 εκατομμύρια του εξαπλασιασμού, δηλαδή που από 2 εκατομμύρια πήγαμε στα 13 εκατομμύρια αυτού του εξαπλασιασμού, το μεγαλύτερο μέρος προωθείται μέσω συνεργασιών με κοινωνικές δομές, με δομές αλληλεγγύης και βεβαίως με τους Δήμους, με την Εκκλησία και με άλλους φορείς. Και τέλος, τι ρωτήσατε, αν δεν σας κατάλαβα, με συγχωρείτε. Βεβαίως, κοιτάξτε, υπάρχουν δομές οι οποίες προβλέπονται μέσα στον προϋπολογισμό, οι οποίες ενώ έχουν ονοματιστεί επί χρόνια, δεν έχουν λειτουργήσει ποτέ. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα κάνουμε, όπως ένα παρατηρητήριο το οποίο υπάρχει για τα θέματα της στόχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού, θα είναι να τις ενεργοποιήσουμε αυτές τις δομές. Το πρώτο. Το δεύτερο, όπως θα είδατε στις δαπάνες της κοινωνικής πολιτικής, διαμορφώνουμε ένα περιφερειακό γραφείο συγκέντρωσης και καταγραφής όλων των προβλημάτων ένδυας και κοινωνικού αποκλεισμού και δημιουργία μιας ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών. Θα τα αναπτύξουμε αυτά στην πορεία. Θέλω να πω δηλαδή ότι και ενεργοποιούμε δομές οι οποίες μέχρι σήμερα προβλεπόντουσαν απλά στα χαρτιά, και δεύτερον δημιουργούμε και νέες. Αυτά θα τα κάνουμε με έναν τρόπο ο οποίος θα έρθει εδώ πέρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα τα δείτε και μα σας το είπα, σας το διάβασα προηγουμένως. Περιφερειακό γραφείο για τη συγκέντρωση για την καταγραφή και τη συγκέντρωση των προβλημάτων ένδυας και κοινωνικού αποκλεισμού. Και έχει προβλεφτεί για αυτό ένα συγκεκριμένο ποσό. Θέλετε να σας πω και τον κωδικό. Λοιπόν, να σας το πω στη συνέχεια για να μην χάνουμε χρόνο, άλλη μόνο. Και τέλος, σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο ρώτησε η κυρία Δήμου. Κυρία Δήμου, τώρα, όπως καταλαβαίνετε, εμείς μέσα στο διάστημα στο οποίο είμαστε μπορούμε να κάνουμε μόνο μία πρόβλεψη σε σχέση με τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν ως προς νοικοκυριά τα οποία δεν έχουν ρεύμα ή ενδεχομένως δεν έχουν και νερό. Κάνουμε μία πρώτη πρόβλεψη. Αν το ποσό αυτό αποδειχθεί ότι είναι περιορισμένο, εδώ είμαστε το Γενάρη να το μεγαλώσουμε. Μέχρι τώρα όμως δεν υπάρχει αντίστοιχη καταγραφή. Έχουμε υπόψη ότι ο Δήμος Αθηναίων είχε κάνει μια τέτοια δουλειά πέρσι το Δεκέμβρη του 2013, όμως δεν είδαμε τη συνέχειά της. Ενδεχομένως δεν είμαστε και καλά πληροφορημένοι. Θα έρθουμε σε επαφή και με το Δήμο Αθηναίων και προφανώς με όλους τους Δήμους της Περιφέρειας, προκειμένου να προσπαθήσουμε σε συνεργασία να καλύψουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Και επαναλαμβάνω ότι αν χρειαστούν μεγαλύτερα ποσά, εδώ είμαστε
να το εξετάσουμε. Πάντως για εμάς αποτελεί προτεραιότητα, είναι ζήτημα ιεράρχησης, να μην υπάρχει σπίτι το οποίο να μην έχει ρεύμα, να μην υπάρχει σπίτι το οποίο να μην έχει νερό, με συγχωρείτε, το οποίο να λιποθυμάει το πρωί στο σχολείο. Αυτά είναι πράγματα στα οποία θα δώσουμε ό,τι χρειάζεται για να εξαλειφθούν. Είναι δέσμευσή μας.